Κατά καλή χρονιά. Με έχουν ως εκπρόσωπο τα παιδιά, με έχουν για να σηκώνομαι. Επί της χειραψίας. Της υποδοχής. Λοιπόν, έχετε και καιρό να βγείτε στην τηλεόραση, οπότε είναι μεγαλύτερη χαρά μας γιατί θα δούμε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν και τους δημοσίους υπαλλήλους. Πώς είναι οι δημοσίοι υπάλληλοι σήμερα, κυρία Γεροβασίλη, περίπου, ας πούμε, μπορούμε να οι δημοσίοι υπάλληλοι που όμως... Ναι, βεβαίως. Είναι γύρω στις 535 περίπου χιλιάδες. Στενός δημόσιος τομέας γύρω στις 200.000. Το υπόλοιπο στρατιωτική, σώματα ασφαλείας, εκπαιδευτικό προσωπικό, δάσκαλοι καθηγητές, γιατροί κλπ. Διότι όλο αυτό το λέμε δημόσιο. Μάλιστα. Και έχει και μια έννοια να το λέμε αυτό, διότι όταν λέμε δημόσιο, ο κόσμος συνήθως αντιλαμβάνεται το στενό του πυρήνα που το έχει ταυτισμένο και με μια γραφειοκρατική συμπεριφορά, ας πούμε. Ωστόσο, όταν λέμε δημόσιο, εννοούμε όλες τις δομές του κοινωνικού κράτους. Καλά, δεν έχει και άδικο. Έχει μια σημασία να το λέμε. Το γραφειοκρατία. Δεν θα πω. Ας ελπίσουμε ότι αλλάζει. Αυτό είναι μια επόμενη συζήτηση. Ναι. Απλά έχει μια σημασία να λέμε όταν λέμε μικρό ή μεγάλο δημόσιο, διότι έχει γίνει μια τεράστια συζήτηση με όσα απαιτούνται προκειμένου να ξυπνήσουμε αντανακλαστικά κοινωνικού αυτοματισμού. Να μιλάμε για ένα μεγάλο δημόσιο. Χωρίς να συζητάμε. Έχει τελικά ότι η Ελλάδα μεγάλο δημόσιο. Η Ελλάδα έχει μικρό δημόσιο. Ήταν επόμενη ερώτηση. Μάθαμε πόσοι είναι. Πόσοι χρειάζονται αυτό. Περίπου. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να σχεδιάσουμε ακριβώς. Τώρα σχεδιάζουμε μέσω των μηχανισμών των ψηφιακών οργανογραμμάτων, αυτό που είδατε, πάνω στο. Τα ψηφιακά καινούργια οργανογράμματα που κάνουμε έχουν αυτή την έννοια. Δηλαδή, είναι η πρώτη φορά που γίνεται χωρίς μνημονιακές δεσμεύσεις. Δεν είναι πραγματοποιημένο, δεν είναι μνημονιακή δέσμευση αυτό που θα. Κοιτάξτε, βήματα αυτής της μεταρρύθμισης είναι συμφωνημένα. Η εθνική στρατηγική που έχουμε για τη διοικητική μεταρρύθμιση είναι συμφωνημένη με τους θεσμούς και με τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς όμως. Θεωρείται μία από τις καλές πρακτικές. Αυτό που κάναμε και παρουσιάσαμε, βήματα αυτής της διαδικασίας είναι και στο κομμάτι της συμφωνίας και των προαπαιτούμενων. Βήματα, όχι ολόκληρο. Είπατε ότι είναι μικρό όμως, το δημόσιο, 5,35 να πάρω εγώ το μεγάλο αριθμό. Περίπου 5,50. Θα θέλαμε κάποια 600.000, 650.000 για να δουλέψει όπως δουλεύουν άλλες χώρες ή δεν είναι μόνο θέμα αριθμού. Αν συζητήσουμε για τις ελλείψεις που υπάρχουν στην εκπαίδευση, στην παιδεία, τα οποία είναι χιλιάδες. Οι ελλείψεις δεν είναι μικρές. Και στην υγεία. Στην υγεία και στην παιδεία. Θα βάζω, ας πούμε, τα δύο μεγαλύτερα κομμάτια και τα πιο πρωτεύοντα. Από εκεί και πέρα, όλοι οι μηχανισμοί, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι εισπρακτικοί μηχανισμοί, κυρίως οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, ένας αποδεκατισμένος τομέας. Όταν λέμε, ας πούμε, θέλουμε να χτυπήσουμε τη διαφθορά ή θέλουμε να χτυπήσουμε την αδήλωτη εργασία. Αυτά θα να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι αυτά γίνονται από ανθρώπους του δημοσίου. Δεν γίνονται. Ο ιδιωτικός τομέας έρχεται για να κάνει άλλες δουλειές και βεβαίως να συνεργαστεί με το δημόσιο, αλλά αυτές είναι δουλειές του κράτους και είναι δουλειές του κοινωνικού κράτους. Πώς αλλάζει λοιπόν αυτό το κράτος τώρα, κυρία Γεροβασίλη? Αυτό λοιπόν μέσα στις. Αυτή τη φορά κάναμε τα καινούργια οργανογράμματα που ζητήσαμε και έχουμε από την πλευρά των Υπουργείων. Και σήμερα συμπληρώνονται σιγά σιγά και από άλλους φορείς του δημοσίου και την τοπική αυτοδιοίκηση κτλ. Τα δημόσια νοσοκομεία ακόμα δεν έχουν συμπληρωθεί. Θα αποτυπώνουν τις πραγματικές ανάγκες. Δεν ζητήθηκαν δηλαδή από τις υπηρεσίες και από τα υπουργεία να φτιάξουν οργανισμούς καινούριους με μνημονιακή δέσμευση όπως ήταν η προηγούμενη που λέει κόψτε. Εδώ ελεύθερα. Λελογισμένα βεβαίως, διότι πρέπει να ανταποκρίνεται στη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Δεν μπορούμε να μιλάμε δηλαδή, για ουσιαστικά κάναμε, προσωπικού... κάναμε μια αποτύπωση του υπάρχοντος και αποτύπωση αυτού αλλαγές, που ζητάμε. Δεν έγιναν αποτυπώσεις, έγιναν αλλαγές. Δηλαδή άλλαξαν δομές, άλλαξαν διευθύνσεις. Υπήρξαν παροχημένες υπηρεσίες, υπηρεσίες που ήταν γυμνές. Ήταν διευθύνσεις χωρίς αντικείμενο. Άλλαξαν, μπήκαν καινούργιες διευθύνσεις με βάση σύγχρονες ανάγκες του δημοσίου που κυρίως κινούνται στην κατεύθυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και άλλες ειδικές ανά Υπουργείο. Γίνεται δηλαδή μια αναδιάρθρωση του ποιο θα θέλαμε να είναι.
Όταν έχουμε το σχέδιο, με βάση τις δυνατότητες της χώρας, τις οικονομικές της δυνατότητες, μπορούμε σιγά σιγά, λελογισμένα, αλλά και με σχέδιο πια, να έχουμε ανθρώπους εκεί που πραγματικά χρειάζονται. Κύριε Γεροβασίλη, στο παρελθόν το έχουμε ζήσει και σε προηγούμενες κυβερνήσεις ότι όλο αυτό ενήχε ένα κίνδυνο. Ένα κίνδυνο όταν ακούγαμε κινητικότητα ή αξιολόγηση. Ναι. Ήταν ότι κάποιος θα βρεθεί εκτός, γιατί είχε βγει και ένα ποσοστό που όποιος πάρει από ένα βαθμό και κάτω. Υποχρεωτικό ήταν. Ήτανε, ναι, τι θα γίνει, αυτός θα έχει τη δουλειά του ή θα τη χάσει. Και η κινητικότητα ήταν σε ένα βαθμό, ερχόταν σαν πέλεκης, κάπως υποχρεωτικά, ότι κάποιοι άνθρωποι θα μετακινηθούν χωρίς να τους δίνει τη δυνατότητα να φτιάξουν τη ζωή τους, να δούνε πού μπορούν να ήταν πάνε. Ήταν το τελευταίο αυτός... ρουσφέτη, να μην πω εγώ στην κινητικότητα. Αυτό θα σας θυμίσω ότι ήταν η πολιτική αξιολόγηση και κινητικότητα και μέσω αυτών και διαθεσιμότητα, θα θυμίσω. Ακριβώς. Τα οποία έγιναν επί συγκυβέρνησης από την προηγούμενη συγκυβέρνηση με θέση στο αντίστοιχο Υπουργείο που είμαι εγώ σήμερα ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι επιλογές ήταν αυτές. Εκεί λοιπόν υπήρξε ένα τεράστιο κίνημα αντίστασης ομόφωνο από τους ανθρώπους, από το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου και αυτά τα μέτρα στην πράξη δεν προχώρησαν. Σήμερα λοιπόν όταν ήρθαμε να εφαρμόσουμε εμείς κινητικότητα, αξιολόγηση με άλλους έχοντας καταργήσει αυτή την νομοθεσία, με μια άλλη νομοθεσία η οποία είναι αντικειμενική, διαφανής, αξιοκρατική, δεν ενέχει κινδύνους, δεν έχει υποχρεωτικές ποσοστώσεις, δεν έχει υποχρεωτικές μετακινήσεις. Στα αλήθεια βρήκαμε αντιστάσεις, οι οποίες εκφράστηκαν με συλλογικές αποφάσεις από τα συνδικαλιστικά όργανα και την ΑΔΔΗ βεβαίως. Ως αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης, η οποία ξεκίνησε από πέρυσι το Φεβρουάριο, όταν ξεκινήσαμε και τις διαδικασίες του να αξιολογήσουμε. Το έχουμε κάποια ποσοστά συμμετοχής. Εγώ θα μου έκανα εντύπωση κάποια ποσοστά συμμετοχής. Τα ποσοστά συμμετοχής στην κεντρική διοίκηση, ναι. Στα υπουργεία. Στην κεντρική διοίκηση είναι πάρα πολύ ψηλά και ικανοποιητικά. Όχι σε όλα τα υπουργεία. Αν εξαιρέσουμε το εργασίας και ναι, το ναι. πολιτισμό. Υπάρχει που είναι το εργασίας, του πολιτισμού και αθλητισμού, το οποίο εργασίας είναι 45% και ναι. το πολιτισμού και αθλητισμού είναι 30%. Είναι χαμηλά τα ποσοστά. Πάρα πολύ χαμηλά εκεί. Υπάρχουν υπουργεία που είναι 100%, να το πω έτσι. Να μην το πούμε. Εκεί είχε να κάνει και με το πόσοι συνδικαλιστές ήταν στο χώρο κλπ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχει σημασία είναι ότι αφενός μεν εξελίχθηκε ικανοποιητικά για την πρώτη του φάση, mm-hmm. γιατί μιλάμε για την αξιολόγηση του έτους 16, που και ο ίδιος ο νομοθέτης, ο ίδιος ο νόμος, νόμος που έγινε από την κυβέρνησή μας, από τον προηγούμενο υπουργό, είδε ότι υπήρχαν στοιχεία τα οποία δεν θα εξασφάλιζαν την αντικειμενικότητα, διότι δεν είχαν γίνει για 10 περίπου χρόνια κρίση στο δημόσιο. Η προϊστάμενη ήταν από ανάθεση. Με ένα τηλέφωνο έγιναν το Δεκέμβρη, λίγο πριν γίνουν οι εκλογές του 15, του Γενάρη του 15. Κατά συνέπεια, υπήρχαν πολλοί προϊστάμενοι διευθυντές, οι οποίοι δεν ήταν αξιολογημένοι οι ίδιοι, δεν είχαν πάρει τη θέση από κρίση. Έτσι, δεν ήταν πολύ δίκαιο αυτοί οι άνθρωποι να κρίνουν. Πώς γίνεται τώρα η ηλεκτρονική αξιολόγηση που ακούμε, έτσι. Περάσαμε λοιπόν σε ένα σύστημα το οποίο η πρώτη αυτή αξιολόγηση δεν λαμβάνεται υπόψη στην εξέλιξη. Τον, εκ του νόμου. Από εδώ σαν και πέρα έγινε, όμως. Δηλαδή, σαν να μην έγινε. Κοιτάξτε, είναι ένας, σαν να μην έγινε για την εξέλιξή τους. Ναι. Είναι μια βάση δεδομένων ουσιαστικά. Γιατί έλειπαν όλα τα δομικά στοιχεία ναι. αυτής της μεταρρύθμισης. Ναι. Έπρεπε να έχουν προηγηθεί, αλλά δυστυχώς δεν ήμασταν εμείς κυβέρνηση πριν το 2015, ναι. επομένως δεν μπορούσε να έχει Οπότε συμβεί. Από τώρα τι γίνεται. Από τώρα λοιπόν έχοντας μπει και η στοχοθεσία. Μέσω των συνελεύσεων. Εκδώσαμε προσφάτως μια εγκύκλιο που ξεκινάμε και τη διαδικασία συνελεύσεων τμήματων στις δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες βάζουν οι ίδιες, συμμετέχοντας όχι μόνο οι προϊστάμενοι, αλλά και οι απλοί υπάλληλοι, στο ζήτημα της στοχοθεσίας. Διοίκηση μέσω στόχων, λοιπόν. Άρα και αξιολόγηση με στόχους. Έχουμε ξεκινήσει κρίση στο δημόσιο. Είμαστε στο επίπεδο των γενικών διευθυντών ακόμη. Μια διαδικασία που θα τρέξει και θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο σε όλη την ιεραρχία όλου του δημοσίου. Άρα όταν θα φτάσουμε να κάνουμε την αξιολόγηση του έτους 17, όλοι αυτοί οι παράγοντες θα έχουν ολοκληρωθεί. Το αργό δημόσιο εσείς το βλέπετε μπροστά σας σε όλη αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή υπάρχουν κολλήματα τα οποία μπορείτε πια να τα αποδώσετε κάπου? Το ξέρουμε όλοι ότι είναι ένα κράτος το οποίο δομήθηκε και δομήθηκε συνειδητά με τέτοιους όρους. Όρους δηλαδή δυσκινησίας, αναποτελεσματικότητας, ούτως ώστε να υπάρχουν τα παράθυρα του ρουσφετιού, του πελατειακού κράτους κλπ. Διαφορετικά δεν θα γινόταν. Επομένως, παρόλο που έχουμε ακούσει και εσείς ως δημοσιογράφοι έχετε ακούσει διαχρονικά
εξυγχρονισμός του κράτους, η μεταρρύθμιση του κράτους, τίτλοι χωρίς περιεχόμενο. Νομίζω, όχι νομίζω, είμαι βέβαιη ότι είναι η πρώτη φορά που παίρνουν περιεχόμενο αυτές οι λέξεις. Αργό, δυσκίνητο, αναποτελεσματικό, γραφειοκρατικό, κοστοβόρο κατά συνέπεια, διότι η γραφειοκρατία γεννάει κόστος. Κυρία Γεροβασίλη, μπορώ να σας καλούμαστε, κληθήκαμε να αλλάξουμε και το αλλάζουμε. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Για έναν άνθρωπο που δουλεύει στο δημόσιο και για τον πολίτη που εξυπηρετείται από το δημόσιο, αυτή η αξιολόγηση πώς θα χρησιμεύσει, δηλαδή πώς θα δώσει κίνητρο στο δημόσιο υπάλληλο που έτσι κι αλλιώς λένε όλοι ότι έχει τη θέση του εξασφαλισμένη και βρέξει χιονίσει θα πάρει το μισθό του, ενώ στην αγορά γίνεται ζούγκλα και υπάρχει φοβερή εκμετάλλευση, να είναι πιο αποδοτικός και κατά συνέπεια να εξυπηρετήσει τον πολίτη που σε πάρα πολλές δημόσιες υπηρεσίες καθημερινά γίνεται η ζωή του κόλαση. Αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο στοίχημα. Και εδώ ακριβώς έρχονται τα ψηφιακά συστήματα τα οποία θα σας πω και τίτλους, δεν θα περάσουμε εις βάθος να κάνουμε όλη την ανάλυση σήμερα, αλλά θα σας ονομάσω. Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει και εφαρμόζονται? Υπάρχει μια σειρά μεταρρυθμίσεων που απευθύνεται στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης και μια σειρά μεταρρυθμίσεων που φροντίζει ακριβώς τη σχέση κράτους-πολίτη και τη διευκόλυνση της ζωής του πολίτη και της επιχείρησης κατά συνέπεια. Αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο έρχεται να κριθεί, να αξιολογηθεί, να μπουν οι στόχοι του. Επομένως, ο καθένας θα δουλεύει ξέροντας γιατί δουλεύει και ξέροντας για ποιο θέμα θα κριθεί και θα αξιολογηθεί. Και βεβαίως, μέσα από την αξιολόγησή του, οι συνεχόμενες αξιολογήσεις θα είναι αυτές οι οποίες θα μπαίνουν προκειμένου να ανεληχθεί ή όχι ένας υπάλληλος. Κύριε Υπουργέ, αυτά κύριε Υπουργέ, αφορούν το εσωτερικό της διοίκησης. Κύριε Υπουργέ, θα το κάνω πρακτικό, γιατί εμείς δουλεύουμε στο δημόσιο τομέα. Θέλω να πω το εξής. Αν εγώ μείνω στάσιμος, βαριέμαι, τελειώνω, έχω μία αξιολόγηση, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη αξιολόγηση, είμαι στάσιμος. Δεν θα εξελιχθώ, θα παίρνω το μισθό μου όμως. Θα έχω ποινές. Θα με πειράξει στην τσέπη μου αν είμαι κακός δημόσιος υπάλληλος. Προβλέπεται από το σύστημα, όχι, δεν έχει τέτοια τιμωρητική διάθεση το σύστημα. Το σύστημα το οποίο εφαρμόζουμε εμείς. Πολύ σύστημα αυτό. Είναι θέμα προστασία του πολίτη. Έχει μέτρα αναβάθμισης, αλλαγής υπηρεσίας, αλλαγής καθηκόντων και μέτρα τα οποία θα αναβαθμίσουν το συγκεκριμένο υπάλληλο. Ο οποίος δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο. Αυτός που δεν θέλει να αναβαθμιστεί, κύριε Υπουργέ, τι θα κάνει? Κοιτάξτε, δεν ζούμε σε κοινωνία αγγέλων. Δεν είμαστε άγγελοι. Όχι, τη θέση τους... να πάμε από μάτια. Δεν είμαστε άγγελοι. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε ένα πράγμα. Ότι δεν θα συγκρίνουμε το τι συμβαίνει στο κεντρικό κράτος με το τι συμβαίνει στον ιδιωτικό τομέα αντιπαραθετικά. Έχει μια σημασία βεβαίως κοινωνικά, διότι η κοινωνία είναι μία, αλλά δεν είναι αντιπαραθετικό. Δηλαδή, αν κάτι συμβαίνει κακό στο δημόσιο τομέα, δεν θέλουμε στον ιδιωτικό τομέα, που ξέρουμε όλοι τι έχει συμβεί, ειδικά τα τελευταία μνημονιακά χρόνια, αλλά και όχι μόνο. Και πριν τα μνημόνια. Δεν είναι θέμα μνημονίου. Λοιπόν, και πριν τα μνημόνια για άλλους λόγους, διότι τομέα, δεν ήθελε κανένας να προστατεύσει την εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Σωστά. Έτσι. Και πολλά πράγματα γίνονται. Για να καταπολεμήσει την αδύνατη εργασία, για να καταπολεμήσει τη μαύρη εργασία η οποία άνθιζε. Ναι, αλλά υπάρχει όμως. Δεν θα πρέπει να το δούμε αντιπαραθετικά. Το δημόσιο από μόνο του, το κράτος έχει ανάγκη και ο Έλληνας πολίτης έχει ανάγκη να δει ένα δημόσιο απέναντί του αυτό που αρμόζει στον αιώνα που διατρέχουμε και στην εποχή που διατρέχουμε. Δηλαδή γρήγορο, ευέλικτο, αποτελεσματικό, τα αντίθετα από ό,τι έλεγα πριν. Αυτός είναι ο στόχος. Και αυτό επιτυγχάνεται όχι μόνο δια της τιμωρίας. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να κινητοποιήσεις ένα μηχανισμό. Το δημόσιο τομέα, σας θυμίσω ότι έχει πολύ ικανά στελέχη. Τρομακτικά ικανά στελέχη, θέλω να το πω αυτό. Αλλά απλώς και σήμερα, ακόμα και αυτοί που έρχονται για να μπουν σήμερα στο δημόσιο, έρχονται με πολύ υψηλά προσόντα. Κάποιοι παλιοί άνθρωποι που δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν, λήψη δεξιοτήτων, σήμερα ή αποχώρησαν ή σιγά σιγά αποχωρούν. Είναι λεπτή συζήτηση, κυρία Υπουργέ, γιατί πίσω από τους ανθρώπους, εγώ θα το πω πιο χοντρά, πίσω από τον τεμπέλη δημόσιο υπάλληλο, αυτόν που είναι απρόθυμος να εργαστεί, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι, τώρα είναι η κοινωνία μας. Υπάρχει και μια οικογένεια από πίσω. Ναι. Υπάρχουν και πάρα πολλοί πρόθυμοι που είναι πολύ περισσότεροι από τους τεμπέληδες. Αυτό εμείς λέμε την άλλη άποψη. Τον τεμπέλη, αυτόν ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, ο νόμος εμπεριέχει μέτρα
βελτίωση τη αποδοτικότητα. Λοιπόν, να κάνω μια άλλη ερώτηση. Χθες κόψα πίτα στο Υπουργικό, την έφερε ο κύριο Καμένο. Μόνο του βρήκε και τη φλουρή. Μόνο του, δεν ξέρω πώ έγινε αυτό. Στημένο. Πάντα είναι. Πολύ δυνατό το φλουρή. Πάντω κέρδισε την ψηφιοποίηση του Υπουργείου του. Και ρωτάμε, τι ακριβώ κέρδισε. Λοιπόν, κοιτάξτε να έρθει πρώτο. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το δεύτερο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων, γιατί είπαμε το εσωτερικό τη διοίκηση, το οποίο έχει άμεση σχέση βεβαίως και με το πώς εργάζεται προς τα έξω το δημόσιο. Πάμε λοιπόν να στήσουμε αυτό το κράτος που θέλει ο πολίτης, ούτως ώστε να μην χρειάζεται η αυτοπρόσωπη παρουσία του στην οποιαδήποτε υπηρεσία προκειμένου να εξυπηρετηθεί. Το έλεγα χθες. Το έλεγα χθες. Πήγα λοιπόν να γράψω το παιδί στο ασφαλιστικό ταμείο και κάθε χρόνο μου λένε θα παρακάνω τα ίδια πράγματα. Εδώ λοιπόν. Τα ίδια χαρτιά. Μέσα από το σύστημα και αυτό που σας ανέφερα, το σύστημα ας πούμε, που κάνουμε για τους δημοσίους υπαλλήλους, ετοιμάζουμε και στις επόμενες μέρες θα γίνει και ο διαγωνισμός για την κάρτα του υπαλλήλου. Τι λέει αυτό? Ότι από την ώρα που μπαίνει ένας δημόσιος υπάλληλος στο δημόσιο μέχρι την ώρα που θα βγει, όλο αυτό αποτυπώνεται σε μια πλατφόρμα. Ούτως ώστε κανείς οποτιδήποτε μεταβολή να χρειαστεί να κάνει να μην χρειάζεται να φέρει χαρτιά. Σήμερα, ας πούμε, ένας υπάλληλος ο οποίος θέλει να γίνει προϊστάμενος ξανακουβαλάει όλα τα χαρτιά τα οποία ξέρει. Και όταν φτάνει στη σύνταξη, ας αφήσουμε το χάος. Έτσι. Αυτά λοιπόν θα καταργηθούν όλα. Όλη αυτή η γραφειοκρατία και όλο αυτό το κόστος και όλη αυτή η ταλαιπωρία. Αντίστοιχο πράγμα γίνεται και προς τα έξω. Δηλαδή, ο πολίτης με αυτόματη αναζήτηση εγγράφων, έτσι είναι ο τίτλος του ψηφιακού έργου, αυτόματη αναζήτηση εγγράφων και ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και ψηφιακή υπογραφή. Στην μεταξέλιξή του αυτό θα έτσι, βγάζει μακάρι, και μακάρι. Αυτόματα τη συντάξη. Είναι ήδη έτοιμα μακάρι. Τα τεύχη, δημοπρατούνται όλα αυτά. Στις ψηφιακές υπογραφές έχουμε ήδη προχωρήσει. Κύριε Βασίλη, επειδή είναι και επίκαιρο, στη μεταξέλιξή του αυτό θα βγάζει και αυτόματα τη συντάξη. Στη μεταξέλιξή του και με τις απαραίτητες διασυνδέσεις τις οποίες θα προβλέψει στο τεχνικό δελτίο από σήμερα, θα φτάνει για να συνδεθεί και με το λογιστήριο ή τον ΕΦΚΑ ή τα ταμεία, ναι. Τα ταμεία, προκειμένου στο τέλος πάλι όλη αυτή η εικόνα με ένα κουμπί να μεταφέρεται χωρίς να χρειάζεται όλη αυτή η γραφειοκρατία και χάσαμε αυτό το χαρτί και δεν βρήκαμε εκείνο το χαρτί και όχι είναι μία εβδομάδα που παραπάνω και τα λοιπά. Χρόνια έτσι, και παραπάνω που περιμένουμε σύνταξη. Ας τα χαρακτηρίσω λίγο τριτοκοσμικά. Τι χρόνο διάγραμμα έχουν όλα αυτά, κύριε Γεροβασίλη, γιατί τα περιγράφουμε. Κοιτάξτε, αυτά τα οποία σας περιγράφω σήμερα, είμαι στην ευχάριστη θέση να τα περιγράφω, διότι κάνουμε χρόνια δουλειά για να στηθούν όλα αυτά και να είναι έτοιμα σήμερα προς δημοπράτηση και με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις τους. Κατά συνέπεια, εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και ενταγμένα δηλαδή. Και σήμερα είμαστε στη θέση να φτάνουμε στις δημοπρατήσεις τους. Κάποια τα έχουμε ήδη κάνει, όπως σας έδειξα την κινητικότητα, η οποία. Όχι ακόμα, ήδη... θα δούμε. Άρα πριν βγούμε από τα μνημόνια ή μετά. Πότε το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι. Η στρατηγική την οποία έχουμε χαράξει και την οποία περιέχει μεταρρυθμίσεις και χρονοδιαγράμματα αποτυπωμένο και σε βιβλίο, εκτός από την, ηλεκτρονική αποτύπωση. Έχει ημερομηνίες τις οποίες και ακολουθούμε και τις ακολουθούμε δεσμευτικά. Πιστά. Πιστά. Τις ακολουθούμε πιστά γιατί θέλουμε εμείς να το κάνουμε. Ωραία. Και γιατί εμείς φτιάξαμε αυτό το σχέδιο και θέλουμε να το εφαρμόσουμε. Έτσι λοιπόν τα έργα αυτά θα εξελιχθούν μέσα στο 2018. Ήδη σας έπρεπε, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες από το 2017. Συγγνώμη. Τέλος του 2019 ο Έλληνας πολίτης θα έχει απέναντί του αυτό το δημόσιο τοπίο. Νίκο, πάμε να δούμε. Όχι, θέλω να το κάνω μία ερώτηση πριν πάμε στην κινητικότητα, να δούμε πώς θα δούμε την κινητικότητα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είναι δύο δημοσιογράφοι οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ΕΡΤ. Οι οποίοι βρίσκονται ένα σε έναν οργανισμό και ένα σε έναν άλλο οργανισμό. Αυτοί οι δημοσιογράφοι, δεν λέω τα ονόματα, είναι συγκεκριμένα τα ονόματα. Αυτοί οι δημοσιογράφοι θέλουν να έρθουν με την κινητικότητα στην ΕΡΤ. Και να μείνουν στην ΕΡΤ, με μετάταξη. Να μείνουν. Μόνιμα στην ΕΡΤ. Να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να ξαναπάμε και να ξανακάνουμε. Βεβαίως. Γίνεται με την ακινητικότητα. Η ακινητικότητα έχει στόχο να μειώσει στο ελάχιστο δυνατόν το θέμα των αποσπάσεων. Ούτως ώστε οποιαδήποτε μετακίνηση ορθολογικά να έχει την έννοια της μετάταξης. Η ακινητικότητα στηρίζεται στα ψηφιακά οργανογράμματα, αποτυπώνονται και νέες θέσεις. Τρεις φορές το χρόνο το Υπουργείο βγαίνει, τρεις κύκλοι κινητικότητας είναι το χρόνο, το Υπουργείο το δικό μας στέλνει εγκύκλιο προς τους φορείς του δημοσίου και λέει προκηρύξτε τις θέσεις για κάλυψη από κινητικότητα. Μάλιστα. Ο κάθε φορέας λοιπόν ό,τι ανάγκες έχει τις στέλνει στην Επιτροπή Κινητικότητας και προκηρύσσονται. Σε αυτήν την πλατφόρμα αυτή όλοι οι εργαζόμενοι βλέπουν ποιες θέσεις προκηρύσσονται και ετούνται
με βάση αυτό. Και τότε αυτό κρίνεται μόνο από το φορέα υποδοχής και όχι από το φορέα από τον οποίο αποχωρείς. Και αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, κυρία Γεροβασίλη, για κάποιες θέσεις, όπως είναι για παράδειγμα κάποιες υποστελεχωμένες θέσεις στα νησιά ή σε ακριτικές περιοχές που υπάρχουν. Η κινητικότητα έχει να λύσει ζητήματα ανακατανομής και εξορθολογισμού του υπάρχοντος δυναμικού της διοίκησης. Ναι. Δεν έχει την έννοια ότι θα μπορέσει να καλύψει τα κενά. Δεν είναι πρόσληψη. Και αυτό πώς μπορεί να λυθεί? Με προσλήψεις. Αυτό είναι το άλλο κομμάτι. Η κινητικότητα έρχεται ακριβώς για να κάπου που είναι πιο στελεχωμένη μια υπηρεσία, γιατί από υποστελεχωμένες δεν μπορεί να φύγει κανένας με βάση τον νόμο. Απαιτούνται μίνιμουμ ποσοστά πλήρωσης τις θέσεις τις οποίες κατέχεις στην υπηρεσία που φεύγεις για να μπορείς να φύγεις. Δίνονται όμως και σταματάει η γραφειοκρατία, δεν έχει πελατειακό. Δεν έχει με αφήνει ο δήμαρχος ή δεν με αφήνει, είμαι δικιά του, δεν είμαι του βουλευτή, του υπουργού, της κυβέρνησης και έχει χιλιάδες υπογραφές με χιλιάδες μηχανισμούς. Δηλαδή δεν ξέρετε τι σημαίνει πραγματικά όλο αυτό. Είναι αρκεί να σας πω ότι μια απλή μετάταξη μπορεί να διαρκέσει μέχρι και ένα χρόνο γραφειοκρατίας. Για κάποιες θέσεις θα μπορούσαν να δοθούν. Αυτό λοιπόν σήμερα με το που προκυρήσονται. Δεν ήταν τυχαία η ερώτηση. Με ένα κλικ. Πάμε να το δούμε αυτό το κλικ. Να το δούμε το κλικ. Θα το απαντήσουμε. Δεν θα το δούμε. Όταν υπάρχουν κενές θέσεις σε ακριτικές περιοχές, επιμένω και σε νησιά, γιατί πολλές φορές τα αντιμετωπίζουμε. Εδώ μας γράφουν παράπονα. Μπορούν να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για κάποιον να υπάρχουν κίνητρα. Υπάρχουν κίνητρα για τις ακριτικές περιοχές. Υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα και εξελικτικά. Σας αφήνουμε. Πάμε πάνω. Πάμε εδώ να δούμε. Πείτε μας λίγο, παιδιά, τον ιστότοπο. Σε ποιον ιστότοπο μπαίνουμε για να το κάνουμε όλο αυτό? Απογραφή.gr. Και βλέπουμε αυτό. Έτσι. Η πρώτη εικόνα, αρχικά για να το πούμε, ζητάει τους κωδικούς. Ποιους κωδικούς βάζουμε? Του TaxisNet. Μπαίνουμε με τους γνωστούς μας κωδικούς. Λέει καλώς ήρθατε. Ωραία. Και αυτή είναι η δεύτερη σελίδα. Στον πρώτο φάκελο, εσύ αισθάνεσαι, εγώ δεν αισθάνομαι. Στον πρώτο φάκελο είναι τα στοιχεία μας. Τα οποία δεν τον ανοίγουμε. Είναι πραγματικός ο φάκελος. Δεν τον ανοίγουμε το φάκελο. Είναι πραγματικός. Στο δεύτερο φάκελο πατάμε την κινητικότητα και μας βγάζει. Κώστα. Τι να κάνω, δεν βλέπω. Καλύπτω. Δεν βλέπω. Πήγαινε. Λοιπόν, πάμε από εδώ πέρα. Θα εξαφανιστώ εγώ να βλέπουμε την εικόνα. Είναι θέμα ηλικίας. Κινητικότητα. Πρώτος κύκλος ενιαίου συστήματος κινητικότητας. Θέσεις μετάβασης της θέσης του κύκλου κινητικότητας. Πατάμε, κάνουμε κλικ. Είναι υπάλληλος, συγγνώμη, είναι υπάλληλος της. Όχι, είναι η Ανίτα Πασχαλινού. Η αρχισυντάκτριά μας εδώ, η οποία έχει μπει στο σύστημα. Και βλέπουμε εδώ πέρα πού μπορεί να. Να πάει η Ανίτα, άμα θέλει να φύγει από την Ελλάδα. Μισό λεπτό. Να σας σταματήσω για να σας πω ότι το καινούργιο που έχει προστεθεί σε όλο αυτό και επίσης πρώτη φορά στο ελληνικό δημόσιο είναι το περίγραμμα θέσης εργασίας. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να μετακινηθεί, εφόσον το περίγραμμα θέσης εργασίας με το οποίο εργάζεται σήμερα προκυρήσεται σε μια άλλη θέση. Αυτό σημαίνει εξορθολογισμός. Να το πω λίγο διαφορετικά. Όποιος μπει με τα δεδομένα του, όποιος από τους δημοσίους υπαλλήλους μπει με τα δεδομένα του. Να μην το τρέχουμε λίγο, γιατί θα δει τις θέσεις που υπάρχουν ή τις θέσεις τις οποίες ο ίδιος μπορεί να μετακινηθεί. Όχι, τις θέσεις τις οποίες προκυρήσονται από τους φορείς του δημοσίου. Λοιπόν, δεν μπορεί να πάει οπουδήποτε. Αυτό που βλέπουμε. Θα περιμένει να δει σε κάθε κύκλο ποια θέση τον ενδιαφέρει. Όμως όποια θέση είναι ανοιχτή μπορεί να πάει. Δεν αυτό που βλέπουμε τι είναι, κύριε Υπουργέ. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά είναι οι θέσεις που υπάρχουν. Έτσι, όχι που μπορεί να πάει. Θέσεις που προκυρήσονται. Οι θέσεις που προκυρήσονται. Μάλιστα. Πάμε στην πρώτη για να βλέπουμε και την. Μπορεί κάποιο να επιλέξει. Στον πρώτο κύκλο κινητικότητα, ο οποίο ολοκληρώθηκε. Φορέα. Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, τμήμα προμηθειών, στο Δήμο Καλλιθέας, μπορεί να γίνει μετάταξη, μας λέει τον τύπο της μετακίνησης, κωδικός θέσης εντάξει, μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου, κλάδος διοικητικών γραμματέων. Περίγραμμα. Γενικό περίγραμμα 20,7. Τι είναι αυτό, κύριε Υπουργέ? Αυτό σας λέω ότι τα περιγράμματα, τα οποία για πρώτη φορά γίνονται στο ελληνικό δημόσιο, σημαίνει ποιο ακριβώς είναι το καθήκον του κάθε ανθρώπου που δουλεύει εκεί με βάση σε ποια υπηρεσία βρίσκεται. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ, ξέρετε. Δηλαδή, και σήμερα ολοκληρώνεται, δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως, αλλά ολοκληρώνεται σε όλους τους φορείς του δημοσίου αυτό. Αλλά όποιος μπαίνει στην πλατφόρμα, δηλαδή όποιος έχει ψηφιακό οργανόγραμμα, έχει συνοδευτεί και από το περίγραμμα θέσης εργασίας της κάθε θέσης που προβλέπει το οργανόγραμμα. Ερώτηση. Ο Χρήστος ο Κιούπης, ο αρχισυντάκτης μας, λέει: υπάρχουν θέσεις στο δημόσιο που δεν επιτρέπεται η κινητικότητα? Υπάρχουν περιορισμοί. Που εξαιρείται. Υπάρχουν, ναι. Κοιτάξτε. Δημόσιο είναι νοσοκόμα.
Νοσοκόμα δεν είναι στην κινητικότητα και το ιατρικό προσωπικό. Δεν είναι στην κινητικότητα το εκπαιδευτικό προσωπικό στο σχολεία, δημοτικά και γυμνάσια. Και αυτό γιατί το παιδείας και το υγείας κινούνται με ένα δικό του σύστημα με βάση άλλες ανάγκες. Άρα εκεί επομένως, τα κενά με προσλήψεις. Εκεί είναι άλλη διαδικασία. Όχι, υπάρχει εσωτερικό σύστημα και τώρα θα αναπτυχθεί και καινούριο, πιο σύγχρονο για τις μετακινήσεις του ιατρικού προσωπικού ή του εκπαιδευτικού προσωπικού. Είναι άλλες κατηγορίες. Είναι άλλα θέματα. Εδώ όμως μιλάμε για το διοικητικό κομμάτι και του υγείας και του παιδείας. Έτσι. Ναι. Το διοικητικό κομμάτι δεν εξαιρείται. Εξαιρούνται κάποιες ιδιαίτερες ανεξάρτητες αρχές. Για κάποιους λόγους, ας πούμε. Υπάρχουν μικρές εξαιρέσεις. Λοιπόν, το διοικητικό κομμάτι όλου του δημοσίου, πλην μικρών εξαιρέσεων, είναι στην κινητικότητα. Λοιπόν, σε πρώτο αυτή πλάνο αίτηση, να βλέπουμε την ιστοσελίδα στην οποία είναι μπορεί η αίτηση, να αυτή, αν δεν κάνω λάθος κι εγώ, είναι η αίτηση, δεν είναι, που κάνουμε, που συμπληρώνουμε. Η αίτηση, από κάτω είναι η θέση, σωστά το καταλαβαίνουμε. Συμπληρώνουμε. Λοιπόν, να διαλέξουμε μια θέση. Η αναζήτηση είναι. Αν κάνουμε κάποιο λάθος και φύγει η Ανίτα η Πασχαλινού, να τη φέρουμε πίσω, παρακαλώ. Έτσι, δεν κάνουμε τέτοιο λάθος. Γίνει μετάταξη. Ας μην το κάνουμε το λάθος καλύτερα. Λοιπόν. Δεν γυρνάει πίσω το λάθος, έτσι. Αρχείο περιγράμμα. Πισόλετο. Ναι. Το λάθος δεν γυρνάει πίσω. Βεβαίως, εντάξει, προφανώς. Ναι. Προφανώς, αλλά. Ωραία. Λοιπόν. Η ερώτηση. Μας ενημερώνω από πάνω, από το κοντρόλ, ερώτηση. Οι εργαζόμενοι σε ασφαλιστικά ταμεία εξαιρούνται? Όχι. Δεν εξαιρούνται. Να πατήσουμε ένα αρχείο περιγράμματος μιας θέσης. Ας πάμε σε μια τυχαία θέση. Να πατήσουμε το αρχείο περιγράμματος. Εκεί ακριβώς. Εδώ. Τι γίνεται, να δούμε τι γίνεται από εκεί πέρα. Οπ, ανοίγει ένα Word, αρχείο Word. Ξέρω. Ωραία. Πολύ ωραία. Ένα έγγραφο. Ωραία. Και βλέπουμε το ειδικό περίγραμμα της θέσης. Αυτά τα οποία ανοίγουν με τους υπολογιστές. Και θες να διαβάσω, Νίκο? Άμα θες, δεν διάβασε. Τι να σου πω, τα βλέπω τα γράμματα. Τομέας πολιτικής, οικονομία και ανάπτυξη, χειριστής δημοσίων συμβάσεων τμήματος προμηθειών, σου περιγράφει τη θέση, σε ποιο υπουργείο ανήκει, τον τόπο εργασίας σου, έχει τη διεύθυνση. Τη διεύθυνση, ναι. Αν σε βολεύει, είναι κοντά στο σπίτι σου. Είναι Φραγκούδη 11 και Αλεξάνδρου Πάντου. Να ρωτήσουμε και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Με τις προσλήψεις, τι γίνεται? Παλιότερα υπήρχε μια αναλογία η οποία μάλλον έχει αλλάξει. Η αναλογία αυτή μειωνόταν, υπήρχε αναλογία προσλήψεις αποχωρήσεις, η οποία ήταν 1:5, 1:4, 1:3 για το 18. Τώρα είναι 1:3. Ναι. Πώς πήγε η πρώτη κινητικότητα? Η πρώτη κινητικότητα, τα αιτήματα τα οποία ήρθαν από φορείς στον πρώτο κύκλο ήταν περίπου 1.050, 1.100, δεν θυμάμαι ακριβώς να σας πω. Και έγιναν 800 περίπου μετατάξεις και αποσπάσεις. Πάντως λίγο μου ακούγεται. Μικρό. Κοιτάξτε, μα είναι πολύ καινούριο το σύστημα και δεν είναι ενταγμένοι ακόμα, δεν έχουν ψηφιακά οργανογράμματα όλοι οι φορείς του δημοσίου. Αυτό εμπλουτίζεται συνεχώς. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε τον πρώτο κύκλο, είχαμε μόνο 7 υπουργεία. Δεν είχαμε κάτι άλλο στον πρώτο κύκλο. Δεν είχαμε δηλαδή μεγάλους φορείς, δεν είχαμε δήμους, δεν είχαμε περιφέρειες, δεν είχαμε. Τον ΕΦΚΑ που είναι ένας μεγάλος οργανισμός, δεν είχαμε νοσοκομεία. Αυτά συμπληρώνονται σιγά σιγά. Πιστεύω ότι μέσα σε ένα χρόνο όλο αυτό το σύστημα θα έχει εκπτυχθεί πλήρως. Και θα βοηθήσει και το δημόσιο. Επειδή παρουσιάσαμε το software του δημοσίου και δώσαμε περίπου μισή ώρα και ήταν και λίγος ο χρόνος. Λίγος ο χρόνος. Έχω απορίες. Θυμάμαι, ας πούμε, μισό λεπτό. Το Λάμπρο τον Παναγιώτη να μας λέει πριν από λίγο από τη Βουλή, από το Περιστήλιο, τον Άξιος Μάριον, τον Άξιος Νίκο, ότι άκουσε λέει κάποιες μουρμούρες και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τα προαπαιτούμενα. Βέβαια, δεν μπορούμε. Υπάρχουν μουρμούρες πράγματι. Δεν λέω αν θα συνταχθούν όλοι, αν θα ψηφίσουν. Μουρμούρες υπάρχουν και ποιο είναι αυτό που δυσκολεύει του ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι όλο αυτό είναι μια υπερβολή ως συζήτηση, διότι... Ο Λάμπρος είναι μετρημένος πάντως στην πληροφορία που δίνει, τη δίνει μετρημένα. Δεν μας είπε τι άκουσε όμως. Μια μουρμούρα. Κοιτάξτε, είναι ένα πολυνομοσχέδιο 600 σελίδων, δηλαδή εμπεριέχονται κομμάτια τα οποία θα ήταν ολόκληρα νομοσχέδια και θα ήταν σε μια χωριστή συζήτηση, αλλά δυστυχώς οι χρόνοι εν όψη του Eurogroup δεν το επιτρέπουν. Ας πούμε το κομμάτι των υποθηκών φυλακίων, μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση. Το θέμα του κτηματολογίου, τεράστια μεταρρύθμιση, την έχει ανάγκη ο τόπος από πάντα. 40 χρόνια. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις, ο μεταλλευτικός νόμος. Τα αγκάθια βέβαια, κύριε Βουκέ, είναι άλλα. Απαρχαιωμένοι νόμοι, οι οποίοι είναι σύνθετοι τώρα, εμφανίζεται δηλαδή σε ένα πολυνομοσχέδιο που είναι νομοσχέδια ολόκληρα πολλά μαζί.
Αυτό από μόνο του προφανώς θα γεννήσει μια δυσκολία. Πληστηριασμοί όμως, κυρία Γεροβασίλη, το οποίο ακόμη δεν είναι απολύτως κοιτάξτε, διαμορφωμένο αν θα μπει αυτή η επέκταση για το δημόσιο στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Για το κομμάτι των πληστηριασμών έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες εξηγήσεις και από τους αρμόδιους υπουργούς αλλά και από τον Πρωθυπουργό. Υπάρχει προστασία του αδύναμου, η προστασία της πρώτης κατοικίας, η προστασία αυτού που δεν μπορεί πραγματικά να ανταποκριθεί. Όλο το άλλο κομμάτι αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει προφανώς να προχωρήσει, διότι τελικά αυτό γυρνά εναντίον όλων. Ο στόχος όμως δεν είναι δημιουργία ανησυχία. Θεωρείτε δηλαδή ότι πληστηριασμοί κάποιοι κρύβονται σημασία ανάμεσα στους αδύναμους και είναι και αυτό συμβαίνει. Ο στόχος και επίσης όμως είναι έτσι, υπήρξαν φούσκες που πίσω τους βεβαίως με μεγάλες περιουσίες, υποθήκες κτλ. Ναι, τα παρακολουθούμε γίνεται να μην προχωρήσουν, αυτά. Διότι αυτά, εάν δεν ολοκληρωθούν αυτού του τύπου πληστηριασμοί, αυτό θα γυρίσει εναντίον ναι. του συμφέροντος, του κοινού σωστό συμφέροντος. Σωστό είναι. Ο στόχος όμως, και κλείνοντας στόχος μόνο να σας ρωτήσω, είναι τόσο υψηλός και πρέπει προφανώς για την εξυγίανση όλου του συστήματος, αλλά μήπως πάρει μπάλα πλέον και τους πιο χαμηλά όλη η προσπάθεια την ανθρώπους. Οποία έχουμε ακολουθήσει μέχρι και σήμερα και την οποία θα εξακολουθήσουμε. Και όπως ξέρετε, το καλοκαίρι τελειώνουμε και με το πρόγραμμα. Δηλαδή, η χώρα θα μπορέσει και η κυβέρνηση θα μπορέσει να προχωρήσει και σε έναν άλλο, μια άλλη διαδρομή, άλλης νομοθέτησης και άλλης πολιτικής που να είναι το πραγματικό δικό μας πρόγραμμα. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Αμπορέας. Όπως είπε η Αμαλία, οι κάτσουν νωρίτερα οι μειώσεις συντάξεων του 19 να μην προχωρήσουν τελικά στη συμφωνία. Πλαίσια, στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου που θα έχουμε, διότι από την Επιτροπή τελειώνουμε. Δεν σημαίνει ότι σίγουροι, τα θέματα, ότι έχουμε όσα χρήματα χρειάζεται αυτό το κράτος. Είστε σίγουροι. Είμαστε σίγουροι ότι θα δημιουργηθεί μια ελευθερία. Σήμερα έχουμε περιορισμούς στην νομοθέτηση. Το ξέρετε ότι και μέτρα τα οποία εμείς τα θεωρούμε λογικά, όπως 120 δόσεις, να το ξανακάναμε. Είναι ένα μέτρο το οποίο το θεωρούμε ότι απέδωσε και θεωρούμε ότι διευκολύνει και τον πολίτη και το κράτος. Οι θεσμοί δεν το δέχονται. Είμαστε σε επιτροπή. Δεν μπορούμε το να νομοθετήσουμε. Το Σεπτέμβριο δεν χρειάζεται να τους ρωτήσουμε. Αυτό. Το Σεπτέμβριο δεν θα χρειάζεται. Προφανώς η ελευθερία της χώρας, η ελευθερία της κυβέρνησης να υλοποιήσει δικά της, θα έχει δρομολογηθεί με βάση, θα ορίζεται με βάση τι πραγματικά μπορούμε να κάνουμε. Μάλιστα. Γιατί θυμίζω μάλιστα ότι βγαίνουμε από το μνημόνιο δεν σημαίνει ότι τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Ο αγώνας είναι μεγάλος, είναι μακρύς και πρέπει με λογική, με σύνεση να προχωρήσουμε τόσο ώστε τελικά η χώρα να μην γυρίσει ποτέ πίσω. Να ξενομοθετήσουμε θα μπορέσουμε αν αυτό είναι στο πλαίσιο της λογικής. Όλα μπορούν να γίνουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, τώρα μια ήδη